Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα, κάνουμε αυτή τη σύναξη. Συνήθως το ξέρετε, γίνεται μια φορά το μήνα. Και λέμε ένα θέμα πνευματικό που να αφορά όλους. Έχουμε και τους αδερφούς μας από την Επανομή, έχουμε και τις οικογένειες όπως συνηθίζουμε κάθε μήνα και όποιοι άλλοι έχετε μείνει από τη Θεία Λειτουργία. Και σκέφτηκα έτσι με τη χάρη του Θεού να πούμε ένα θέμα που να αφορά σε όλους και να προβληματίζει όλους και φυσικά και τους γονείς, για τους οποίους κυρίως γίνεται ας πούμε αυτή η σύναξη, αλλά ποτέ δεν κάνουμε κάτι, πώς να πούμε, χωριστικό, δεν φτιάχνουμε γκέτο. Όποιος θέλει μπορεί να έρχεται σε όλες αυτές τις ευκαιρίες που κάνουμε εδώ στο μοναστήρι και στις άλλες βέβαια που γίνονται κάτω με τη χάρη του Θεού στον Άγιο Κωνσταντίνο. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να ξεκαθαρίσουμε λίγο, όπως και άλλη φορά το κάναμε, αλλά ίσως σήμερα γίνει ακόμα περισσότερο, να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας τι σημαίνει χριστιανισμός. Τι είναι ο χριστιανισμός? Είναι μια θρησκεία? Γιατί πολλοί λένε ότι είναι μια καλή θρησκεία. Ή είναι ας πούμε η καλύτερη θρησκεία από όσες έχουμε? Οι άλλοι λένε ότι είναι η μοναδική θρησκεία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τίποτα από αυτά δεν είναι σωστό. Δηλαδή ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία. Ή αν πούμε ότι η θρησκεία όπως ορίζεται είναι μία πίστη σε ένα ανώτερο και ένα τελετουργικό που συνοδεύει αυτή την πίστη, τώρα το χριστιανισμός θα λέγαμε ότι είναι μόνο σε ένα κομμάτι, κατά το ένα του μέρος, στη θρησκεία δηλαδή, επειδή έχει ένα τελετουργικό, έχει έναν τρόπο που λατρεύει τον Θεό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Στην Αγία Γραφή ο χριστιανισμός δεν ονομάζεται θρησκεία, αλλά έχει άλλα ονόματα και θα δούμε ποια ονόματα χρησιμοποιούνται στην Αγία Γραφή. Ενώ η λέξη θρησκεία χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή, αλλά έχει άλλη έννοια. Τι σημαίνει αυτή η λέξη θρησκεία στους χρόνους των Αποστόλων, στα χρόνια του Κυρίου μας? Όπως και στην κλασική αρχαιότητα, στα αρχαία χρόνια προ Χριστού, ονομαζόταν η ιεροπραξία θρησκεία. Και μάλιστα χρησιμοποιόταν ο επιθετικός θρησκείας. Και οι θρησκείες με την έννοια, με τη λέξη αυτή, εννοούσαν τις διάφορες τελετουργίες, τις διάφορες ιεροπραξίες που κάνανε στα πλαίσια ενός θρησκεύματος. Η Καινή Διαθήκη ονομάζει θρησκεία την Ιουδαϊκή θρησκεία μαζί με το Μωσαϊκό νόμο και επίσης την ανορθόδοξη λατρεία των αγγέλων από μερικούς αιρετικούς. Υπήρχαν κάποιοι αιρετικοί που είχαν φτιάξει τη λεγόμενη αγγελοθρησκεία. Λάτρευαν αγγέλους δηλαδή, και από ό,τι μαθαίνω και τελευταία υπάρχει πάλι αυτό. Ένα παρακλάδι από τις αιρέσεις της νέας εποχής είναι και μια σύγχρονη αγγελοθρησκεία που δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στους αγγέλους και μπερδεύουν τα πράγματα όπως και στην αρχαιότητα, γιατί και οι άγγελοι δεν είναι θεότητες ούτε θεοί, αλλά είναι κτίσματα, είναι δημιουργήματα και δεν μπορούμε να τα λατρεύουμε. Λατρεία μόνο στον Θεό. Ομιλεί η Αγία Γραφή και μια φορά με την θρησκεία στα πλαίσια του χριστιανισμού ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφότιος, αλλά τι εννοεί? Λέει ο Άγιος Ιάκωβος: θρησκεία καθαρά και αμίαντος παρά το Θεό και πατρί, αύτη εστίν επισκέπτεστε ορφανούς και χείρας εν τη θλίψη αυτών, άσπυλον εαυτόν τυρήν από του κόσμου. Στο πρώτο κεφάλαιο, στον 27ο στίχο. Εννοεί θρησκεία εδώ ο Άγιος Ιάκωβος την λατρεία, και μάλιστα λέει ποια είναι η αληθινή λατρεία που μπορούμε να δώσουμε στον Θεό. Η αμίαντη, να επισκεφτόμαστε τους ορφανούς, τις χείρες, και να τηρούμε άσπυλο, αμόλυντο δηλαδή, τον εαυτό μας από τον κόσμο. Δηλαδή δίνει μια πνευματικότατη έννοια
στην ελεημοσύνη, στην λατρεία, στη λατρεία του Θεού. Είναι η ελεημοσύνη και μάλιστα η αγνότητα, η προσωπική μας αγνότητα και η ελεημοσύνη, η αγάπη δηλαδή προς τους αδερφούς. Και με αυτόν τον τρόπο λέει εκπληρώνουμε την λατρεία μας στον Θεό. Δεν είναι μόνο ότι να λέμε λόγια στον Θεό, αλλά λατρεύουμε τον Θεό όταν αφενός μεν αγαπάμε τους αδελφούς μας, ελεούμε τις χείρες και τα ορφανά και αφετέρου και εμείς οι ίδιοι έχουμε αυτή την αγνότητα μέσα στη ζωή μας και στο σώμα μας και στην ψυχή μας. Και τηρούμε τον εαυτό μας άσπυλο από τον κόσμο, δηλαδή από το κοσμικό φρόνημα. Αλλά βεβαίως όλα αυτά πάλι δεν είναι όλος ο χριστιανισμός. Είναι ένα μέρος του, βεβαίως. Η λατρεία στον Θεό και η αγάπη στον πλησίον και η αγνότητα. Βέβαια, αν κανείς τα εκπληρώσει αυτά όλα στο μέγιστο βαθμό, δεν μπορεί να μην έχει και τα υπόλοιπα, τα οποία θα πούμε τι είναι ο χριστιανισμός. Όλα τα θρησκεύματα και η προ-Χριστού αληθινή θρησκεία των Εβραίων λέγονται θρησκείες πλην του χριστιανισμού. Όλα τα άλλα λέγονται θρησκείες, μουσουλμανισμός, έτσι, οι θρησκείες της αρχαίας Ελλάδος, των άλλων λαών. Όλα αυτά είναι θρησκείες γιατί η ουσία τους σε όλα αυτά ήταν η λατρεία, ήταν ένα τελετουργικό, κάνανε κάποιες τελετές. Και σήμερα βλέπετε, ας πούμε, οι μάγοι, ξέρω εγώ, στην Αφρική έχουν σαν κύριο, ας πούμε, έργο τους να κάνουν κάποιες λατρείες, κάποια ξόρκια, κάποιες επικλήσεις στους δαίμονες κλπ. Από εκεί και μετά όμως, ο λαός που θα πάει κοντά τους δεν έχει να προσέξει τίποτα άλλο, απλώς να κάνει τη λατρεία αυτή μέσω του μάγου και δεν έχει να αλλάξει τίποτα στη ζωή του, δεν έχει κάποια επίπτωση στη ζωή του, μπορεί να συνεχίσει να ζει και να αδικεί και να είναι εσχρός και να φωνεύει και εσχρός να θρησκεύει κιόλας, να κάνει και αυτή την τελετουργία. Αυτό είναι για όλες τις θρησκείες εκτός από τον χριστιανισμό που είπαμε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν είναι θρησκεία, γιατί απαιτεί από τον άνθρωπο να αλλάξει και τη ζωή του. Ενώ οι θρησκείες, οι άλλες όλες αυτές που ξέρουμε, δεν απαιτούν από τον άνθρωπο να αλλάξει τη ζωή του. Δεν έχουν, ας πούμε, κάποια τέτοια απαίτηση. Απλώς απαιτούν από τους ανθρώπους να κάνουν κάποια τυπικά τελετουργικά. Να πάνε να ανάψουν ένα κερί, ξέρω εγώ, στο ναό, να προσφέρουν κάποια θυσία, κάποια χρήματα, να πάνε στο μάγο να του πούν να διαβάσει κάποιες προσευχές και αυτό είναι όλο. Αυτοί είναι οι θρησκευόμενοι άνθρωποι. Και δυστυχώς αυτό το φαινόμενο υπάρχει και σε εμάς. Αλλά δεν είναι υγιές. Και έλεγε ένας σύγχρονος, έτσι, αγιασμένος άνθρωπος, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο μεγάλοι εχθροί του χριστιανισμού. Οι θρησκευόμενοι άνθρωποι. Οι οποίοι κάνουν το τελετουργικό, όπως όλοι ανά τον κόσμο θρησκευόμενοι, στα διάφορα θρησκεύματα, αλλά η ζωή τους δεν αλλάζει με τίποτα, δεν μετανοούν. Ενώ ο Χριστός μας, βλέπετε, όταν μας ήρθε και μας μίλησε, δεν μας έδωσε ένα τελετουργικό, ούτε μας είπε ελάτε να σας πω τι θα κάνετε για να με λατρέψετε, αλλά μας είπε μετανοήστε. Δηλαδή μας ζήτησε πρώτα απ' όλα να αλλάξουμε ζωή. Και μας μίλησε για μια βασιλεία η οποία έρχεται και ήρθε. Μας είπε ότι η βασιλεία ήγκηκε, η βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό και μετανοήστε. Και αυτό ήταν το κήρυγμα του Χριστού μας. Μετανοείτε, ήγκηκε η βασιλεία των ουρανών. Βλέπετε, δεν είπε ήγκηκε η θρησκεία των ουρανών, ας πούμε. Ήγκηκε η θρησκεία μου. Είπε ήγκηκε η βασιλεία μου. Οπότε μια πρώτη, ας πούμε, λέξη που ταιριάζει στο χριστιανισμό είναι η λέξη βασιλεία. Γιατί αυτή τη λέξη χρησιμοποιήσε ο Χριστός μας, ότι ο χριστιανισμός είναι βασιλεία. Και όταν δίδαξε στους Αγίους Μαθητάς, τους Αποστόλους, να προσεύχονται, τους δίδαξε και μαζί και μέσω αυτών και εμάς να λέμε «Πάτερ ημών εν της ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου». Δεν είπε πάλι «Εθέτω η θρησκεία σου», ας πούμε. «Εθέτω η βασιλεία σου». Που σημαίνει δηλαδή
να έλθει μια, ας πούμε, απόλυτη κυριαρχία, γιατί αυτό σημαίνει βασιλεία, ε? Μια απόλυτη κυριαρχία στη γη, που σημαίνει στον καθένα από εμάς. Γι' αυτό και ο ίδιος πάλι μας είπε, όταν προσεύχεστε, να ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού. Δεν είπε πάλι να ζητείτε τη θρησκεία του Θεού, αλλά τη βασιλεία. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Αυτή η βασιλεία που ήρθε και έρχεται, να μπει και μέσα σας. Να βασιλέψει ο Χριστός δηλαδή και μέσα σας, δηλαδή να κυριαρχήσει μέσα σας απόλυτα, που σημαίνει ότι πλέον μετά εσύ δεν θα έχεις δικό σου θέλημα, αλλά θα κάνεις αυτό που θα λέει ο βασιλιάς σου, ο Χριστός δηλαδή. Άρα και η ζωή σου θα πρέπει να είναι διαμορφωμένη, συμμορφωμένη με τις εντολές, με τα επιτάγματα του βασιλιά σου. Είναι λοιπόν ο χριστιανισμός μια βασιλεία και ζητάει από τον άνθρωπο αλλαγή στη ζωή του και συμμόρφωση με τις εντολές του Θεού. Πάλι όταν ο Χριστός μας ήταν μπροστά στον Πιλάτο, που ήταν ο ανώτατος άρχοντας τότε της Παλαιστίνης, είπε ότι είναι βασιλιάς. «Ουκούν βασιλεύς εσύ», του λέει ο Πιλάτος. «Ναι», του λέει, «είμαι, αλλά η βασιλεία μου ουκ έστεινε εκ του κόσμου τούτου». Δεν είναι η βασιλεία σαν και αυτές που έχεις εσύ, ας πούμε, ή αυτές που ξέρεις. Και ο Απόστολος Παύλος πάλι ονομάζει το χριστιανισμό βασιλεία στην προς Εφεσίους επιστολή. Και θα λέγαμε το ότι, κατά μία αναλογία κοσμική, ότι και οι χριστιανοί είναι μία, ας το πούμε έτσι, πολιτική μερίδα, αν θέλετε. Ένα πολιτικό κόμμα, να το πούμε έτσι. Αλλά προσέξτε, δεν είναι ένα κόμμα που κομματιάζει, όπως τα πολιτικά κόμματα τα εγκόσμια, που χωρίζει τους ανθρώπους. Είναι ένα κόμμα που καλεί όλους τους ανθρώπους. Αλλά πάλι είναι ένα κόμμα, δηλαδή είναι μια παράταξη, η οποία όμως δεν έχει επίγειο, αλλά ουράνιο άρχοντα και ουράνιο νομοθεσία. Και καλούμαστε να μπούμε σε αυτή την πνευματική βασιλεία, στην πνευματική πολιτεία και στο πνευματικό αυτό κόμμα, όχι σε κάποιο εγκόσμιο. Και επομένως, με αυτή την έννοια λέμε ότι ο χριστιανισμός είναι βασιλεία και οι χριστιανοί είναι μέλη αυτού του πνευματικού, θα λέγαμε, του ουράνιου κράτους και κόμματος. Ένα κράτος με βασιλεία τον Χριστό. Επομένως καταλαβαίνουμε από εδώ και κάτι άλλο, ότι αναγκαστικά ο χριστιανός μετά ξεχωρίζεται από τα άλλα κράτη, τα εγκόσμια, από τον κοσμοκράτορα του κόσμου τούτου, τον διάβολο, και από τη βασιλεία του διαβόλου πάνω σε αυτόν τον κόσμο και την κυριαρχία του, που όλο αυτό το λέμε κόσμο, το λέμε κοσμικό κράτος, κοσμικό, ας πούμε, μόρφωμα, το οποίο κυβερνιέται από τον κοσμοκράτορα, δηλαδή τον διάβολο, και έχει το λεγόμενο κοσμικό φρόνημα, δηλαδή το φρόνημα που σε κολλάει στη γη, στα γήινα, στις ειδονές, στη μάταιη δόξα του κόσμου και στα χρήματα. Άριστη έκφραση της βασιλείας είναι η Εκκλησία, το άλλο όνομα του χριστιανισμού. Γι' αυτό βλέπετε, λέγαμε και την προηγούμενη Κυριακή που αρχίσαμε να αναλύουμε το βιβλιαράκι αυτό που βγήκε για τη Θεία Λειτουργία. Όταν αρχίζουμε τη Θεία Λειτουργία, τι λέμε? Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία λοιπόν ταυτίζεται με τη Βασιλεία. Και ο χριστιανισμός επομένως είναι Εκκλησία. Είναι ένα άλλο ωραίο όνομα για τον χριστιανισμό. Και δεν χρειάζεται να πούμε πόσες φορές ονομάζεται το όλο μόρφωμα αυτό του χριστιανισμού Εκκλησία. Και ο ίδιος ο Χριστός μας μέσα από την Αγία Γραφή μας είπε ότι το σώμα μου είναι η Εκκλησία. Παλιότερα στην Παλαιά Διαθήκη ξέρουμε, στα προ-Χριστού χρόνια, ότι η Εκκλησία ονομαζόταν η Γενική Συνέλευση του Λαού, έτσι, η Σύνοδος, η συγκέντρωση του λαού και η λήψη των αποφάσεων μέσα από αυτή τη συνέλευση, για να φανεί ότι ο κυρίαρχος είναι ο λαός, ο ανώτατος εξουσιαστής του κράτους, και κάνει χρήση αυτής της εξουσίας του κάνοντας εκλογές ή οποιαδήποτε άλλη πολιτική πράξη. Βλέπουμε πάλι και στην έννοια της Εκκλησίας την έννοια του κράτους που είπαμε προηγουμένως, ότι ο χριστιανισμός δηλαδή είναι ένα κράτος, αλλά πνευματικό κράτος, το οποίο μπαίνει μέσα στην ιστορία του κόσμου όμως.
όπως ο Χριστός μας μπαίνει και κόβει στη μέση την ιστορία και εγκαθιδρεί την Εκκλησία του, αυτό το πνευματικό κράτος, το οποίο σαν μια ζύμη ζυμώνει σιγά σιγά όλο τον κόσμο και τίνει και θέλει να κλείσει μέσα του όλο τον κόσμο, αλλά όχι αναγκαστικά όπως κάνουν οι επίγειοι άρχοντες, οι πλανητάρχες ξέρω εγώ και οι παγκόσμιοι εξουσιαστές, οι οποίοι προσπαθούν με χίλιους δύο τρόπους να μας αναγκάσουν να μπούμε κάτω από την εξουσία τους. Ο Χριστός δεν αναγκάζει κανέναν. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο κράτος του, στη βασιλεία του, στην εκκλησία του. Και η εκκλησία είναι ένας οργανισμός και μια ενότητα όπου κάθε πιστός έχει τη θέση του και το ρόλο του, όπως τα μέλη στο σώμα του. Κάθε μέλος μας έχει ένα ρόλο. Και δεν είναι όλα τα μέλη τα ίδια, ούτε έχουν όλα τα μέλη στο σώμα μας το ίδιο ρόλο. Άλλο ρόλο έχει το χέρι, άλλο το πόδι, άλλο το κεφάλι, έτσι και μέσα στην εκκλησία. Ο Χριστός μας ήρθε στη γη όχι για να μας κάνει καλούς ανθρώπους, αλλά για να ιδρύσει την εκκλησία του, το σώμα του. Και εκεί μέσα να μπούμε και να γίνουμε κι εμείς Χριστοειδείς, να γίνουμε κι εμείς θεοί κατά χάρη. Αυτό είναι πάλι ένα βασικό λάθος που άκουγα πάλι ένα πολύ πνευματικό άνθρωπο του καιρού μας που έλεγε ότι δυστυχώς η μεγαλύτερη, η γενιά ίσως που πέρασε, δεν το έχει καταλάβει αυτό και δυστυχώς λεγόταν αυτό ίσως και σε χώρους θρησκευτικούς, ότι είναι αρκετό να γίνεις καλός άνθρωπος, τίμιος άνθρωπος, ένας καλός οικογενειάρχης, έτσι να πας καλά στις σπουδές σου ας πούμε και να πηγαίνεις και στην εκκλησία την Κυριακή. Φτάνει αυτό? Όχι, δεν φτάνει. Ο Χριστός δεν ήρθε για να φτιάξει τέτοιους ανθρώπους, αλλά ο Χριστός ήρθε για να κάνει Θεούς κατά χάρη. Και αυτό γίνεται μέσα από την εκκλησία και μας καλεί σε μια ολοκληρωτική οντολογική αλλαγή, δηλαδή αλλαγή μέσα στο είναι μας, μέσα στην ουσία μας. Δεν ήρθε απλώς ας πούμε να φτιάξει θρησκευόμενους ανθρώπους. Γιατί ακριβώς η μεγαλύτερη εχθρή του χριστιανισμού, αυτή που κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά στο χριστιανισμό, είναι οι θρησκευόμενοι άνθρωποι. Και θυμηθείτε τι είπαμε, ότι είναι θρησκευόμενος αυτός ο οποίος κάνει απλώς το τελετουργικό, κάποια τυπικά. Να κρατήσουμε τις νηστείες, εντάξει, να προσέξουμε, μην πιούμε νερό, να μην φάμε πριν τη Θεία Κοινωνία, ξέρω εγώ, να μην φάμε λάδι, ξέρω εγώ, ότι είναι Παρασκευή, ξέρω εγώ, να πάμε στη λειτουργία την Κυριακή, αλλά η ζωή μας δεν αλλάζει. Να φτιάξουμε και ένα εξοπλίσιο εκεί που πήγαμε να τρακάρουμε, αλλά η ζωή μας δεν αλλάζει. Συνεχίσουμε να ζούμε όπως ζούμε, να κάνουμε τις αμαρτίες μας. Και όταν ας πούμε ο Χριστός γίνει λίγο επικίνδυνος για μας ή για την οικογένειά μας και πάει να μας πάρει και κανένα παιδί, τότε γινόμαστε θηρία. Να γίνει το παιδί μου παπάς ας πούμε, ή καλόγερος, ακόμα χειρότερα. Οι πιο επαναστάτες και αντιδρώντες είναι οι θρησκευόμενοι άνθρωποι, ενώ οι άθεοι δεν αντιδρούν τόσο. Αν ένα παιδί τους πει να πω να γίνω 100% του Χριστού, να αφιερωθώ στο Χριστό, εκείνοι που αντιδρούν είναι οι άνθρωποι οι θρησκευόμενοι, που υποτίθεται ότι είναι της Εκκλησίας και γίνονται θηρία. Γιατί σου λέει Χριστέ μου εντάξει, αλλά εσύ στον τόπο σου και εγώ στον τόπο μου, δεν θέλω να μπαίνεις μέσα στην οικογένειά μου, να μην ανακατεύεσαι στα πόδια μου. Ο Χριστός δεν θέλει τέτοιους ανθρώπους. Δεν ήρθε για να μας κάνει θρησκευόμενους, ήρθε για να μας κάνει Χριστούς κατά χάριν, όμοιος με τον εαυτό του. Και τι πιο μεγάλη χαρά να δίνεις ένα παιδί σου στον Χριστό και εσύ ο ίδιος να μπεις και να γίνεις 100% του Χριστού. Βλέπετε στο Βυζάντιο, το λεγόμενο Βυζάντιο, που είναι η Ρωμιοσύνη, η Ορθόδοξη ας πούμε οικουμενική αυτή κατάσταση του χριστιανισμού, οι άνθρωποι είχαν σαν δανεικό να πεθάνουν σαν μοναχοί και οι βασιλείς ακόμα προσπαθούσαν στα τελευταία τους να γίνουν μοναχοί, να αφιερωθούν στο Θεό δηλαδή 100%, γιατί είχαν συλλάβει αυτό το νόημα, ότι ο Χριστός ήρθε για αυτό το λόγο στη γη, για να μας κάνει 100% όμοιους με Αυτόν. Επομένως, ένα δεύτερο όνομα για τον χριστιανισμό είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι Εκκλησία.
Ένα τρίτο όνομα που χρησιμοποιείται και στην Αγία Γραφή για τον χριστιανισμό είναι ότι ο χριστιανισμός είναι στρατεία, δηλαδή στρατιωτική οργάνωση και επιχείρηση. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή για τα όπλα της στρατείας ημών, τα όπλα της στρατιωτικής μας παράταξης και οργάνωσης και εκστρατείας μας. Και στον Απόστολο Τιμόθεο του λέει ή να στρατεύεται την καλή στρατεία, για να εκστρατεύει και να προχωρεί σωστά βαδίζοντας την καλή αυτή, ας πούμε, στρατιωτική πορεία και επιχείρηση. Η μεν εκκλησία εκφράζει την πολιτική όψη, θα λέγαμε, της βασιλείας και την ειρηνική δράση, ενώ η στρατεία, η λέξη στρατεία, εκφράζει τη στρατιωτική όψη και την πολεμική δράση και ζωή του χριστιανού και του χριστιανισμού. Στο ένα εξυπακούεται η άσκηση της εξουσίας και οι αποφάσεις στην έννοια της Εκκλησίας, στο άλλο ο αγώνας και η κατακτητική τάση. Μην το παραξηγούμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Λέω κάποιες αναλογίες για να καταλαβαίνουμε. Στο ένα έχουμε λοιπόν την ειρηνική δράση του χριστιανισμού, έχουμε τις αποφάσεις, έχουμε την προσπάθεια να μπούμε μέσα στο σώμα του Χριστού και ειρηνικά να διακονήσουμε τον Χριστό και ο ένας τον άλλον ως αλλήλων μέλη, και με την έννοια της στρατείας έχουμε τον αγώνα αφενός με εναντίον του κοσμοκράτορα, του κόσμου τούτου, του διαβόλου, που είναι πόλεμος, είναι μάχη με τα εναέρια και τα επίγεια και τα καταχθόνια πνεύματα που προσπαθούν να μας ρίξουν στην άβυσο της κόλασης. Και αφετέρου είναι και μια κατακτητική τάση, με ποια έννοια πάλι, να πάρουμε όλο τον κόσμο, όχι όμως αναγκαστικά, αλλά να ειδικήσουμε όλο τον κόσμο όπως το έκανε ο Χριστός μας, με αυτή την αγάπη, με αυτό το φιλότιμο που μας έφτιαξε όλο αυτόν τον υπέροχο κόσμο, όλο αυτό το σύμπαν. Για ποιο λόγο τα έκανε όλα αυτά? Γιατί να φτιάξει όλο αυτό το σύμπαν που ακόμα δεν το έχουμε εξερευνήσει, όλη αυτή την ομορφιά? Για μας το έκανε, για να μας ελκύσει και να μας πει: βρε παιδιά, κοιτάξτε πόσο σας αγαπώ, τι σας έχω φτιάξει, όλη αυτή την ομορφιά για αυτά, για εσάς την έκανα. Δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Θεός να φτιάξει όλα αυτά. Για μας τα έκανε, για να μας συγκινήσει δηλαδή. Λοιπόν, έτσι και ο χριστιανός προσπαθεί με την αγάπη του, διακονώντας όλο τον κόσμο, να ελκύσει όλο τον κόσμο και να μπει όλος ο κόσμος σε αυτή την καλή στρατεία, σε αυτή την καλή εκστρατεία. Ένα άλλο όνομα τώρα του χριστιανισμού που το έδωσαν οι πρώτοι κήρυκες ήταν οδός, δηλαδή τρόπος ζωής και δράσης. Λέει ο Άγιος Λουκάς ότι εν Εφέσο, στην Έφεσο, μεταξύ των ειδωλολατρών εγένε το τάραχος ούκο λίγος περί της οδού, δηλαδή περί του χριστιανισμού. Δεν έγινε λίγη ταραχή, έγινε πολύ ταραχή, έγιναν επεισόδια, που είχαμε τώρα επεισόδια πριν λίγες εβδομάδες. Έτσι είχαν γίνει στην Έφεσο, περί της οδού. Για ποιο λόγο? Για την οδό. Ποια είναι η οδός? Είναι ο χριστιανισμός. Και μάλιστα τους χριστιανούς τους λέγανε: οι χριστιανοί είστε οι της οδού, δηλαδή οι του δρόμου, οι άνθρωποι του δρόμου, με αυτή την έννοια. Ο οδός λοιπόν είναι ένα άλλο όνομα του χριστιανισμού, είναι ο δρόμος, είναι ο τρόπος ζωής και ο τρόπος δράσης. Και ο ίδιος ο Χριστός μας, βέβαια, το ξέρουμε ότι μας το είπε ο ίδιος, ότι είμαι η οδός, είμαι ο δρόμος για να πάτε στον Θεό Πατέρα, και είναι και η μέθοδος για να πάτε στον Θεό Πατέρα, είμαι ο τρόπος δηλαδή. Και έτσι και οι άνθρωποι μετά του Χριστού γίνονται και αυτοί οδός και της οδού, και γίνονται δρόμος και τρόπος για να περάσουν και οι άλλοι άνθρωποι που ακόμα δεν έχουν μπει στην πορεία αυτή για τον Θεό. Και αφορά αυτός ο τρόπος ζωής σε όλες τις πτυχές της ζωής, και στην πολιτική και στην οικογενειακή και στην ηθική και στην επιστημονική και στην οικονομική και σε οποιαδήποτε άλλη, ας πούμε, έκφαση και πτυχή της ζωής. Δεν είναι δηλαδή ο χριστιανισμός η θρησκευτική πτυχή της ζωής μας, ας πούμε, που μας χρειάζεται για να καλύψουμε τις θρησκευτικές μας ανάγκες. Πρέπει να έχουμε και έναν παπά
για να μας διαβάζει ας πούμε τα παιδιά μας που γεννιόνται, να μας παντρεύει, να μας κάνει την κηδεία μας, να μας διαβάζει όταν ας πούμε η γυναίκα είναι λεχόνα, να κοιτάει και τα ζώα μας ας πούμε, να τα διαβάζει και αυτά μα αρρωστήσουν, και πέραν τούτου δεν, όχι. Ο χριστιανισμός αγκαλάζει όλες τις πτυχές και είναι αρκετός και υπεραρκετός για να καλύψει όλες τις πτυχές και τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου. Γιατί υπάρχει αυτή ας πούμε η αίρεση, αν θέλετε, αυτή η διαστροφή που κυκλοφορεί στον κόσμο, ότι ο άνθρωπος έχει ας πούμε πολλές πτυχές, πολλές πλευρές, είναι πολύπλευρος, και για να καλύψει όλες τις πλευρές του, και την οικονομική και την πολιτική και την καλλιτεχνική πλευρά του και την επιστημονική πλευρά του και την ας πούμε βιολογική του πλευρά, πρέπει να τις ικανοποιήσει όλες τις πλευρές, και τη θρησκευτική του πλευρά θα την ικανοποιήσει και αυτή, θα πάει και στην εκκλησία, αλλά θα κάνει και όλα τα άλλα που χρειάζεται για τις άλλες πλευρές. Αυτό είναι ψέμα, αυτό είναι διαστροφή. Ο Χριστός είναι αρκετός και υπέρ αρκετός για να καλύψει όλες τις πλευρές μας. Γιατί ο ίδιος μας του λέει: εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Και ήρθε για να αλλάξω τον όλο άνθρωπο. Όχι μόνο ένα κομμάτι του, το θρησκευτικό του κομμάτι δηλαδή, να του δώσω απλώς ένα τηλετουργικό, να κάνει κάποια τυπικά πράγματα, να τα έχει καλά και με μένα, και μετά κατά τα άλλα να κάνει τη ζωή του όπως θέλει αυτός. Δεν είναι επομένως οδός απλώς ένα λατρευτικό τυπικό ο χριστιανισμός, αλλά είναι οδός που αγκαλιάζει όλη τη ζωή, όλες τις πτυχές μας. Γι' αυτό και έρχεται το άλλο όνομα του χριστιανισμού αμέσως μετά, να μας πει ότι ο χριστιανισμός είναι ζωή, εκτός του ότι είναι οδός. Είναι και η ίδια η ζωή. Δεν είναι μόνο ο δρόμος για να πάμε στη ζωή, που είναι ο Θεός, ζωή με κεφαλαίο, αλλά και αυτός καθεαυτός πάλι είναι η ζωή. Γιατί είδατε που μας είπε ο Χριστός μας: εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Είμαι ο δρόμος για να πάτε στον Πατέρα, αλλά και εγώ, αυτός καθεαυτός είμαι ο Θεός, είμαι η ζωή. Καταλαμβάνει όλο το περιεχόμενο της ζωής μας. Γι' αυτό πάλι λέει στις πράξεις ο Άγιος Λουκάς: πορευθέντες και σταθέντες, λαλείτε εν το ιερό, το λαό, τα ρήματα της ζωής ταύτης. Αυτό το είπε ο άγγελος, ο απεσταλμένος του Θεού, στους Αποστόλους. Δεν τους είπε πηγαίνετε και σταθείτε και μιλάτε στον λαό τα λόγια της θρησκείας ταύτης, αλλά της ζωής ταύτης. Τα λόγια δηλαδή του Χριστού είναι λόγια ζωής. Και αυτή η ζωή είναι ο χριστιανισμός. Και αλλού πάλι λέγεται και αιώνιο ζωή. Λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον: επιλαβού της αιωνίου ζωής, εις ειν και εκλήθης, στην οποία και έχεις καλεστεί από τη στιγμή που έγινες χριστιανός, έχεις καλεστεί, έχεις προσκληθεί σε αυτή την αιώνια ζωή, στο χριστιανισμό. Είναι αιώνιο ζωή ο χριστιανισμός. Γι' αυτό ο χριστιανός δεν φοβάται το θάνατο. Γιατί έχει καλεστεί και ζει αυτή την αιώνια ζωή από εδώ και τώρα. Και ο θάνατος δεν είναι παρά ένα απλό πέρασμα. Ακόμα, ο χριστιανισμός είναι σχολή και επιστήμη. Και από πού βγαίνει αυτό? Γιατί στην Αγία Γραφή δεν χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις σαν ονόματα του χριστιανισμού, αλλά βγαίνει από το ότι ο ίδιος ο Χριστός μας ονομάζεται διδάσκαλος. Άρα έχει μια σχολή, ο διδάσκαλος έχει σχολή και τη διδάσκει την επιστήμη, το χριστιανισμό. Και οι πρώτοι ακολουθοί του ονομάζονται μαθητές στην Αγία Γραφή. Και ο Απόστολος Παύλος πάλι ονομάζεται διδάσκαλος εθνών στην πρώτη προς Τιμόθεο. Και όλοι οι χριστιανοί ονομάζονται μαθητές στις πράξεις. Και το περιεχόμενο του χριστιανισμού ονομάζεται διδαχή. Και η μετάδοση της διδαχής ονομάζεται παράδοση, υπό τη σημερινή σχολική έννοια, έτσι που λέμε θα έχουμε παράδοση, παραδώσουμε το μάθημα. Και μάθημα αυτής της σχολής είναι το περιεχόμενο της πίστης, αντικείμενο έρευνας της επιστήμης αυτής, η αιώνια και σωτήρη αλήθεια. Επομένως ο χριστιανισμός είναι και μια σπουδή, είναι μια μαθητεία, είναι μια σχολή
στην επιστήμη της σωτηρίας μας, όπως μας είπε ο Γιώργος το πρωί για τη σωτηρία μας, είναι μια σπουδή στην αιώνια και σωτήρια αλήθεια που μας σώζει. Ακόμα ο χριστιανισμός λέγεται και Διαθήκη. Τι θα πει Διαθήκη? Θα πει ένα συμβόλαιο μεταξύ Θεού και ανθρώπων, το οποίο έχει υπογραφτεί με το αίμα του Χριστού και φέρει σαν σφραγίδα την Ανάσταση του Χριστού. Εκεί στην Ανάσταση του Χριστού επισφραγίζεται και ολοκληρώνεται, θα λέγαμε, αυτή η συμφωνία του Θεού με τους ανθρώπους. Αντί των σημερινών άστοχων εκφράσεων, η πρώτη μωσαϊκή θρησκεία, η δεύτερη χριστιανική θρησκεία, οι Απόστολοι έλεγαν η πρώτη Διαθήκη και η δεύτερη Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη δηλαδή και η Καινή Διαθήκη. Ένα ακόμα όνομα. Ο χριστιανισμός λέγεται και Ελπής. Μέσα στην Αγία Γραφή λέει ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς, τους Εβραίους, κατέχομαι την ομολογία της ελπίδος ακλινή. Ας έχουμε και ας φυλάμε ακλινή, χωρίς δηλαδή παρεκκλήσεις, βέβαιη, την ομολογία της ελπίδος, δηλαδή το πιστεύω του χριστιανισμού, να το έχουμε ακράδαντο μέσα μας, σταθερό. Και ο Πέτρος, ο Απόστολος, ο Άγιος Πέτρος λέει πάλι, έτοιμη αΐ προς απολογίαν παντί το ετούντι ημάς λόγων περί της εν ημίν ελπίδος. Να είστε, λέει, πάντοτε έτοιμοι να δίνετε απολογία σε καθένα που σας ζητάει για την ελπίδα που υπάρχει μέσα μας, μέσα σας. Η εν ημίν ελπής είναι πάλι ο χριστιανισμός, είναι όλη αυτή η πίστη μας. Και τέλος, ο χριστιανισμός λέγεται και πίστη. Όταν οι χριστιανοί είδανε τον Απόστολο Παύλο νεοφώτιστο, μόλις είχε βαφτιστεί, λέγανε, ο διώκον ημάς ποτέ μην ευαγγελίζεται την πίστην ειν ποτέ επόρθη. Αυτός που κάποτε μας καταδίωκε, τώρα μας κηρύττει αυτή την πίστη που κάποτε την καταδίωκε. Είναι λοιπόν ο χριστιανισμός, έχει και αυτό το όνομα, λέγεται πίστης. Και ο Άγιος Ιούδας γράφει στους χριστιανούς, παρακαλώ επαγωνίζεστε τι άπαξ παραδοθήσει της Αγίας Πίστης. Σας παρακαλώ να αγωνίζεστε υπέρ της πίστης που έχει παραδοθεί στους Αγίους. Και πάλι λέει, ημείς αδελφοί τη αγιωτάτη ημών πίστη επικοδομείτε εαυτούς. Σας παρακαλώ, λέει, αδελφοί μου, να οικοδομείτε τον εαυτό σας πάνω στην αγιότατη πίστη μας. Ελέγεται δε τότε πίστης ο λόγος της τιμής μεταξύ δύο προσώπων. Αυτό θα πει πίστη. Η εμπιστοσύνη του ενός στον άλλον και η αξιοπιστία του ενός για τον άλλον. Το έγραπτον ή προφορικός ομολογημένο σύμφωνο και συμβόλαιο. Επειδή δε αυτή η αμοιβαία πίστη στην περίπτωση του χριστιανισμού υφίσταται μεταξύ ανθρώπων και Θεού αοράτου, η πίστη για τους ανθρώπους γίνεται ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων. Έχουμε λοιπόν και αυτή την έννοια, ότι ο χριστιανισμός είναι μια πίστη, είναι μια αμοιβαία εμπιστοσύνη, δηλαδή ανάμεσα στον άνθρωπο, στους ανθρώπους και στον Θεό, και είναι μια, ας πούμε, αξιοπιστία, μια, αν θέλετε, ακόμα αναλογία από το γάμο. Πώς λέμε ότι ο σύζυγος είναι πιστός στη σύζυγο, δεν κάνει μοιχεία, δεν ατιμάζει τη συζυγία. Έτσι και ο χριστιανός καλείται να είναι πιστός στον Θεό. Γι' αυτό είπε κάπου ο Χριστός μας ότι είστε μοιχοί και μιχαλίδες. Γιατί το είπε? Γιατί αφήνετε αυτή την πίστη, δεν είστε πιστοί στον Θεό και πάτε και προσκυνάτε είδωλα, αλλότριους θεούς. Προσκυνάτε τα χρήματα, τις ειδονές, το διάβολο, το κοσμικό πνεύμα, και τότε δεν είστε πιστοί. Βλέπετε ποια είναι η έννοια του πιστού, δηλαδή. Τι σημαίνει πιστεύω? Δεν σημαίνει απλώς κάνω ένα τελετουργικό, αλλά είμαι, μένω πιστός στη συμφωνία, στη Διαθήκη, στη ζωή, στην ελπίδα,
στο κήρυγμα, στη διδασκαλία, στην επιστήμη που είπαμε προηγουμένως και τηρώ αυτά που λέει ο Χριστός, α, τότε είσαι πιστός. Όταν τηρείς τις εντολές, τότε είσαι μέσα στο σπίτι και δεν έχεις κάνει, ας πούμε, μοιχεία, δεν έχεις αφήσει τη συζυγία με τον Θεό. Ο όρος της εν Χριστώ πίστεως είναι ο μεν Θεός να μας έχει ιούς και κληρονόμους της επικρατείας Του, όπου η αθανασία και η αδιάπτωτος μακαριώτης, εμείς δεν να πιστεύουμε σε Αυτόν και να τηρούμε τις εντολές Του. Σε αυτός είναι ο όρος. Αυτή είναι η συμφωνία, το συμφωνητικό. Ο Χριστός μας είπε, τηρήστε τις εντολές μου, πιστέψτε σε μένα, αποδειχθείτε πιστοί και μετά εγώ θα σας έχω παιδιά μου και κληρονόμους. Βλέπετε που μας λέει στην Αγία Γραφή, ο Θεός μας έδωσε την εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Δεν μας έκανε τέκνα Θεού αμέσως, αλλά μας έδωσε τη δυνατότητα να γίνουμε τέκνα. Και άμα γίνουμε τέκνα, θα γίνουμε και κληρονόμοι, γιατί κατά φυσικό τρόπο τα παιδιά κληρονομάνε τους πατεράδες, τους γονείς. Αλλά πρέπει να γίνεις πρώτα τέκνο. Και θα γίνεις τέκνο αν τηρήσεις τη συμφωνία. Δηλαδή αν τηρήσεις τις εντολές του Θεού. Και εγγυητής τώρα αυτής της πίστεως και μεσολαβητής είναι εκ μέρους του Θεού ο Υιός, ο Χριστός, ο οποίος φανερώθηκε ενώπιόν μας και έδωσε τα διαπιστευτήρια της θεότητάς Του. Εκ μέρους των ανθρώπων πάλι ο Υιός, ο ενανθρωπίσας όμως, ως άνθρωπος τώρα, ο οποίος έδωσε σαν εγγύηση την υπακοή και το αίμα Του. Βλέπετε τελικά, δηλαδή όλα ο Χριστός τα κάνει. Απ' τη μια ως Θεός, ως Υιός Θεού, και απ' την άλλη ως ενανθρωπίσας Θεός, ως άνθρωπος. Και έδωσε την εγγύηση για τη συμφωνία με το αίμα Του και την υπακοή Του. Και μέτοχοι αυτής της πίστεως, αυτού του συμφώνου, αυτής της συμφωνίας είμαστε όλοι μετά, εμείς οι χριστιανοί. Όπως λέμε σήμερα, ξέρω εγώ, το σύμφωνο του ΝΑΤΟ, το σύμφωνο, δεν ξέρω, της Βαρσοβίας, έχει διαλυθεί τώρα. Τα κράτη-μέλη αυτού ή εκείνου του συμφώνου, υπό την ακριβώς αντίστοιχη πνευματική έννοια, λέγεται το σύμφωνο του Χριστού. Έτσι, μπαίνουμε σε αυτό το σύμφωνο, στην πίστη του Χριστού, στην οποία όμως εγγυητής είναι ο Χριστός. Η εν Χριστώ πίστης, η χριστιανική πίστης είναι αυτό το σύμφωνο του Χριστού. Επομένως, ο χριστιανισμός δεν είναι απλώς θρησκεία. Αφού ποτέ δεν τον ονόμασε έτσι ούτε ο Χριστός, δεν είπε ήρθα να σας δώσω τη θρησκεία μου, αλλά ούτε και οι πρώτοι, οι οικοδόμοι, οι Απόστολοι είπανε αυτή την λέξη για τον χριστιανισμό. Αλλά είπαμε, την ονόμασαν ζωή, και ο Χριστός μας ο ίδιος το είπε ότι εγώ είμαι η ζωή, οδός ζωής, στρατεία, σχολή, επιστήμη, διδαχή, συνθήκη, ελπίδα, βασιλεία, εκκλησία, πίστες. Αυτά είναι τα ονόματα του χριστιανισμού. Έτσι τον ονόμασαν ο Χριστός και οι Απόστολοι. Και τα τρία πιο επικρατούντα ονόματα είναι τα τρία τελευταία. Δηλαδή είναι βασιλεία του Χριστού, εκκλησία του Χριστού και χριστιανική πίστης. Και τι διαφέρει τώρα η βασιλεία από τη θρησκεία? Υπό την κοινή έννοια είναι φανερό από τα έργα του πολίτη της βασιλείας και από τα έργα αυτού που απλώς θρησκεύει. Αυτός που πολιτογραφείται στη βασιλεία του Χριστού μετανοεί. Γι' αυτό και ολόκληρο το άγγελμα της ελεύσεως της βασιλείας λέει «Μετανοείτε, ήγη και γάρη βασιλεία των ουρανών». Αυτό έλεγε ο Χριστός μας. Αυτό είναι το κήρυγμα. Και αυτό το κήρυγμα δεν είναι μόνο από τον Χριστό, αυτό είναι το κήρυγμα της Εκκλησίας. Αυτό είναι το κήρυγμα το διαχρονικό. Αλλά δυστυχώς σήμερα λίγο, πολύ λίγο ακούγεται η μετάνοια και στα σύγχρονα κηρύγματα. Ο άνθρωπος λοιπόν καλείται να μετανοήσει, να αλλάξει βίο και να ρυθμίσει τη ζωή του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και παραδίδει το παν και τη ζωή του στη διάθεση του Βασιλέως Χριστού. Τότε είσαι χριστιανός. Αντίθετα, αυτός που θρησκεύει απλά χαρίζει στον Χριστό ό,τι δεν χρειάζεται ο Χριστός, αλλά δεν του χαρίζει τη ζωή του. Εσύ εκεί, εγώ εδώ, μη με ενοχλείς. Εσύ μακριά στον ουρανό, έτσι, και εμείς εδώ στη γη να κάνουμε τη ζωή μας. Μην παρεμβαίνεις στη ζωή μας. Έχει ένα ωραίο δίκημα
ο Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροξεταστής, που παρουσιάζει τον Χριστό μας να ξανακατεβαίνει στη Σεβίλη στα χρόνια εκεί της Ιεράς Εξέτασης, και ένας ιεροξεταστής εκεί που έκυγε τους ανθρώπους ως αιρετικούς, συνέλαβε και τον Χριστό και τον βάζει στη φυλακή και τον επισκέπτεται το βράδυ και του λέει: «Γιατί ήρθες, γιατί ήρθες να μας ενοχλήσεις? Καλά ήσουν εκεί πάνω που ήσουν. Εμείς εδώ καλά έχουμε φτιάξει τη ζωή μας, τη θρησκεία μας. Γιατί ήρθες να μας ενοχλήσεις? Αύριο θα σε κάψω». Ναι. Αυτός είναι ο θρησκευόμενος άνθρωπος. Ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος. Το πιο επικίνδυνος είδος ανθρώπου είναι αυτός. Έτσι λοιπόν βλέπουμε οι άνθρωποι που είναι εφαυλόβιοι, αλλά όταν περάσουν από ένα κλειστάκι σταυροκοπιούνται. Θρησκευόμενοι άνθρωποι. Κατά τα άλλα η ζωή τους ό,τι να είναι. Έχουν στο μέτωπο του αυτοκινήτου τους μια εικόνα, φυλαχτό της Παναγίας, που τους χάρισε η φιλενάδα τους. Θέλει να πει δηλαδή εδώ, δεν αφήνει τη φιλενάδα, απ' την άλλη έχουν και την εικόνα. Αλλά δεν αγιάζεται έτσι η ζωή σου, άμα δεν την αλλάξεις. Βλασιμούνται τα θεία και απ' την άλλη γέμισαν τους δρόμους με εικονοστάθια, γιατί σώθηκαν από ανατροπές και συγκρούσεις. Χωρίς αυτά να έχουν χύσει ένα δάκρυ μετανοίας όμως. Και χωρίς να ανάψει μέσα τους μια απόφαση αλλαγής ζωής. Η αντίληψη ότι ο χριστιανισμός αντικαθιστά τα προϋπάρχοντα θρησκεύματα δεν είναι σωστή. Ο Χριστός δεν ήρθε να αντικαταστήσει τις άλλες θρησκείες, να μας δώσει μια καλύτερη θρησκεία. Όχι. Δεν τα αντικαθιστά, αλλά ανακαινίζει τα πάντα. Τα κάνει όλα καινούρια. Ήρθε ο Χριστός, η χριστιανική πίστη, για να αντικαταστήσει τα πάντα στον κόσμο. Και τα κράτη και τις επιστημονικές και φιλοσοφικές σχολές και τα θρησκεύματα και τα καλλιτεχνικά κινήματα και τις στρατιωτικές ομοταξίες και όλες τις πτυχές της ιδιωτικής και της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων. Και όλα τα φρονήματα και τις ιδεολογίες, αν θέλετε, και τις φιλοσοφίες περί κόσμου και ζωής. Συνήφθη αυτή η πίστη και ιδρύθηκε αυτή η βασιλεία για να θέσει υπό τον έλεγχό της τα πάντα. Είναι η μικρά ζύμη που ζυμώνει όλο το φύραμα. Αυτό είναι ο Χριστός. Και σιγά σιγά αναπλάθεται όλος ο κόσμος. Ήρθε για να θέσει τον έλεγχό της τα πάντα. Για να βάλει το δάχτυλό της σε όλη την περιοχή της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας. Έτσι βλέπετε, καλούμαστε να αλλάξουμε σε όλο το είναι μας. Σε όλη μας την ζωή, σε όλες τις πτυχές της ζωής. Αλλά δυστυχώς έχουμε εξαπατηθεί εν πολλής, και αυτό βέβαια άρχισε από πολύ νωρίς. Και κάναμε κι εμείς και το χριστιανισμό θρησκεία. Και πολλοί άνθρωποι σήμερα είναι θρησκευόμενοι άνθρωποι απλώς. Γι' αυτό και δεν ζουν τον Χριστό, αλλά και γίνονται εμπόδιο και για αυτούς που θέλουν να ζήσουν τον Χριστό. Και ο Ιησούς Χριστός μας το είπε για τους Φαρισαίους. Και εσείς, λέει, δεν μπαίνετε στη Βασιλεία, και αυτούς που θέλουν να μπουν δεν τους αφήνετε. Και ήταν θρησκευόμενοι άνθρωποι αυτοί της εποχής του Χριστού, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, που πηγαίνανε στις συναγωγές, που κάνανε, θα λέγαμε σήμερα, τους μεγάλους σταυρούς. Και σήμερα βλέπω ότι υπάρχουν δυστυχώς τέτοιοι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία. Φαινομενικά, δηλαδή με το σώμα τους πηγαίνουν τις Κυριακές, έχουν και την καρέκλα τους μερικές φορές. Άμα έχει καθίσει κανένας άλλος, μπορεί και να το σηκώσουν κιόλας. Και μην τυχόν και, ας πούμε, το στήξεις, τη θρησκεία τους. Το τελετουργικό τους, το τυπικό τους. Κατά τα άλλα η ζωή δεν αλλάζει όμως. Η ζωή είναι ίδια. Και φθονούν και ζηλεύουν και περηφανεύονται και κάνουν όλες τις αμαρτίες. Και έχουμε επομένως δύο αντιλήψεις σήμερα για τον χριστιανισμό, που είναι και οι δύο πλανημένες. Υπάρχει η φαρισαϊκή αντίληψη και η σαδουκαϊκή αντίληψη. Θυμάστε, στην Σαββατοκύριακο του Χριστού υπήρχαν οι Φαρισαίοι, υπήρχαν και οι Σαδουκαίοι. Ήταν δύο θρησκευτικά κόμματα, θα λέγαμε, οι οποίοι αντιμάχονταν λίγο ως πολύ μεταξύ τους, αλλά και οι δύο ήταν εναντίον του Χριστού. Και τελικά αυτοί ήταν που σταύρωσαν τον Χριστό. Το Χριστό δεν το σταύρωσαν οι άθεοι, έτσι, προσέξτε. Ούτε οι ειδωλολάτρες. Τον σταύρωσαν οι θρησκευόμενοι άνθρωποι.
Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι λοιπόν συμφωνούν μέχρι ένα σημείο, ποιο σημείο, ότι ο χριστιανισμός είναι μόνο θρησκεία. Και μάλιστα όχι υπό την πνευματική έννοια που λέει ο Άγιος Ιάκωβος, όπως είπαμε στην αρχή, αλλά υπό τη λαϊκή έννοια. Δηλαδή το τελετουργικό, να κάνουμε αυτά τα τυπικά μας. Και οι μεν Φαρισαίοι ορίζουν σαν περιεχόμενο της θρησκείας όλες αυτές τις παραδόσεις των πρεσβυτέρων, όλα αυτά τα εντάλματα που σου λέει πρέπει να κάνεις αυτά, έτσι, να τηρήσεις αυτά και αυτά και αυτά. Κάποια τυπικά. Να έχουμε τον παπά μας να μας διαβάζει, να μας στεφανώνει, να μας κηδεύει, να κάνει τις λιτανίες για, για την ανοβρία και το μπερονόσπορο, να διαβάζει τις αγελάδες μας και τις λεχόνες μας, να έχουμε το τετραβάγγελο στο εικονοστάσι μας, να στολίζουμε τον επιτάφιο με τα λουλούδια μας, να τρώμε το Πάσχα τα αυγά κόκκινα, βαμμένα, να λυφόμαστε με το λαδάκι του Αγίου μας όπου μας πονάει, αλλά από εκεί και μετά, πού σε είδα, πού σε ξέρω. Χριστέ, μην παρεμβαίνεις στη ζωή μου. Οι δε Σαδουκαίοι πάλι, που δεν πιστεύουν τίποτα, αλλά και δεν μένουν να πάψουν να ζούνε από την Εκκλησία, έχουν την εξής θεωρία. Η ψυχή του ανθρώπου έχει πολλούς τομείς, κατά άλλους τέσσερις, κατά άλλους έξι ή περισσότερους. Έχει το διανοητικό τομέα, τον οικονομικό, τον κοινωνικό, τον ερωτικό, τον θρησκευτικό, τον καλλιτεχνικό κλπ. Για να είναι ο άνθρωπος ολοκληρωμένος και ομαλός, λένε αυτοί, για να είναι νορμάλ δηλαδή, θα πρέπει να γεμίσει και να ικανοποιήσει όλους τους τομείς. Με τις επιστημονικές επιδόσεις στον επιστημονικό τομέα, με τις πολιτικούς αγώνες στον κοινωνικό, με τις αρχικές απολαύσεις τον ερωτικό, με τη συμμετοχή στα θρησκευτικά έθιμα και καμώματα το θρησκευτικό. Και έτσι γίνεται ολοκληρωμένος άνθρωπος. Αυτά λέγανε οι Σαδουκαίοι και οι σύγχρονοι Σαδουκαίοι. Όπως μια οικία δηλαδή έχει την υποδοχή, έχει την κουζίνα, έχει το αποχωρητήριο, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να κάνει και τις βρωμοδουλειές του για να έχει και το όλο, ας πούμε, άνθρωπο ολοκληρωμένο και απ' την άλλη να κοινωνάει και τη Μεγάλη Πέμπτη. Αλλά τι είπε ο Χριστός? Ουέι μην γραμματείς Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι, γιατί πλανάστε. Γιατί ο χριστιανισμός είναι πνευματική βασιλεία και πληρεί, γεμίζει δηλαδή όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης και έχει την απέτηση να κυβερνάει παντού. Βλέπετε, ο Χριστός είναι απαιτητικός. Αν με ακολουθήσετε, λέει, σας θέλω ολόκληρος. Δεν σας θέλω κατά ένα ποσοστό. Σας θέλω 100%. Είναι απόλυτη η απέτηση του Χριστού. Να με αγαπήσεις, λέει η πρώτη εντολή, εξ όλης ψυχής και καρδίας και διανοίας. Δεν θα μου δώσεις ένα κομμάτι της καρδιάς σου και τα άλλα κομμάτια τα δώσεις στον καλλιτεχνικό τομέα, ας πούμε, στον επιστημονικό τομέα. Όχι. Σε θέλω 100%. Είναι απόλυτη η απέτηση του Χριστού. Αλλά δεν σε αναγκάζει. Σου λέει, έλα αν θέλεις. Αλλά αν θα έρθεις, σε θέλω ολόκληρο. Όχι μισό. Το μισό είναι κόλαση. Δεν σε θέλω διχασμένο. Και αυτό πάλι δεν το λέει για εκείνον, για εμάς το λέει. Γιατί δεν θέλει να είμαστε διχασμένοι. Να είμαστε μέσα μας δηλαδή κατακερματισμένοι μέσα στην ψυχή μας. Μας θέλει ακέραιος. Ο χριστιανισμός λοιπόν γεμίζει όλες τις πτυχές και έχει απέτηση να κυβερνάει παντού. Είναι σύστημα ολοκληρωτικό, μάλιστα. Είναι ολοκληρωτικό σύστημα. Με αυτή την έννοια όμως της εκούσιας εισδοχής, έτσι, και παραμονής στο σύστημα. Δεν σε αναγκάζει να μπεις. Δεν επιβάλλεται για της βίας, αλλά προαιρετικά. Προαιρετικά όμως υπό τον όρο ότι θα καταλάβει το παν και θα κυριαρχήσει σε όλο το είναι μας. Αυτός θα γεμίσει ή θα χαλιναγωγήσει ή θα νεκρώσει ή θα εξευγενήσει όλους τους τομείς, τις περιοχές, τις πτυχές, τις τάσεις ανθρώπινης ψυχής και θα θέσει υπό τον έλεγχό του τα πάντα. Γι' αυτό η Εκκλησία λέει «εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών». Δεν λέει ένα κομμάτι, ένα μέρος, μια πτυχή της ζωής σας, πάσαν τη ζωή σας. Όλη τη ζωή μας Χριστό το Θεό παραθόμεθα. «Και ουέ της πεπλανημένης Φαρισαίης, γιατί περιώσαν το χριστιανισμό στα στενότατα όρια της θρησκείας, όπου ούτε και ο άνθρωπος χωράει. Αλλήμωνο και στους Σαδουκαίους, ουέ της Σαδουκαίης, γιατί αισθανόμενοι στενοχώρια στα στενά όρια της φαρισαϊκής θρησκείας, εξετράπησαν και γέμισαν τις άλλες πτυχές της ύπαρξής τους με κοπριά».
Έτσι, και σου λέει άλλος καλλιτέχνης είμαι. Εν ονόματι της τέχνης μπορώ να κάνω τα πάντα και να βρίζω και τον Χριστό. Να γράψω και βιβλία βλάσφημα. Και κατά τα άλλα μπορεί να ανάβει και κατήλι στο σπίτι του. Να είναι θρησκευόμενος άνθρωπος. Αλλά δεν τον εμποδίζει αυτό να είναι και βρώμο, ας πούμε, συγγραφέας. Μη θαυμάζετε δε πως από τους θρησκόληπτους Φαρισαίους ξεπήδησαν οι άθιοι Σαδουκαίοι. Από τους μεν βγήκαν οι δε. Γιατί αυτή είναι η στερεότυπη ιστορική εξέλιξη των θρησκειών. Ο χριστιανισμός μόνος βρίσκεται πάνω από κάθε ιστορική εξέλιξη. Ο χριστιανισμός δεν εξελίσσεται, όπως λένε κάποιοι. Άλλαξε ο κόσμος, σήμερα πρέπει και η Εκκλησία να προσαρμοστεί, να εξελιχθεί. Δεν εξελίσσεται ο χριστιανισμός, γιατί ο χριστιανισμός είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι πάντοτε ο Αυτός. Και η αλήθεια είναι πάντοτε μία. Είναι πάνω από κάθε ιστορική εξέλιξη. Οι θρησκείες εξελίσσονται, γιατί είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα και πάνω από το κακό στο χειρότερο. Οι Φαρισαίοι παράγουν τους Σαδουκαίους. Ο χριστιανισμός είναι βασιλεία, πίστης και ζωή, η οποία οικονομήθηκε προπάντα των αιώνων από τον Θεό και θεμελιώθηκε από τον Χριστό και συντηρείται από τον Χριστό και θα συντηρηθεί και θα υπάρχει στους αιώνας. Αυτά ήθελα να σας πω, συγγνώμη όμως σας κούρασα. Για να, αν θέλετε να πείτε, όχι, να πείτε. Ενδεχομένως θα υπάρχουν απορίες. Ναι. Ενδεχομένως θα υπάρχουν απορίες, αν θέλετε να ρωτήσετε, να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Πολλά. Εντάξει. Ο Γιώργος λέει πολλά είναι αυτά. Συγγνώμη όμως, σας κούρεσε. Όχι, δεν είναι καλά. Αυτά είναι... θέλει κανείς να έχει προγραμματικές παραστάσεις για να παρακολουθήσει, ας πούμε, την σκέψη του πατέρα Σάβα, διότι είναι, τούτα εδώ είναι σε επίπεδο επιστημονικό. Αλλά προσπάθησε να τα απλοποιήσει ο πατέρα Σάβα και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτό που έκανε. Πάντως είναι ευτύχημα, διότι μας εφώτισε ο Θεός και είμαστε στην Ορθοδοξία και δεν παραπέμπουμε. Δεν παραπέμπουμε. Η Ορθοδοξία είναι η αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια είναι που τρέφει την ψυχή μας και θα τρέφει την ψυχή μας εσαί, σε όλη μας τη ζωή. Άρα εύχομαι εγώ να δώσει ο Θεός, ώστε όλοι μας να καταλάβουμε τι είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Αυτό είναι. Είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Είμαι ο δρόμος τον οποίο πρέπει να βρείτε και να τον ακολουθήσετε και είναι αληθινός ο δρόμος αυτός και είναι η αλήθεια ο Χριστός, αλλά πραγματός είναι και η ζωή. Επομένως, μη φοβόμαστε να είμαστε χριστιανοί και να το λέμε. Γιατί είναι πολλές ιδέες και πολλές ιερές οι οποίες αιρέσεις δημιουργούν αναστάτωση, δημιουργούν θόρυβο μέσα στις ψυχές των ανθρώπων και δεν βγαίνει τίποτα. Δεν βγαίνει τίποτα μέσα στο τέλος. Βλέπετε και πώς γίνονται και όμως στην πολιτική ζωή. Στη ζωή της, την πολιτική. Βλέπετε, ο ένας λέει το Α, ο άλλος λέει το Ω. Όχι διότι το πιστεύει το Ω ή δεν πιστεύει το Α. Για απλώς έτσι για να δείξει ότι κάτι ξέρει και ότι κάτι θέλει να κάνει. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα. Εδώ είναι σοβαρά. Είσαι άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι ένα «ον» που έχει σώμα και ψυχή. Αυτά, οντολογικά, αυτός είναι ο άνθρωπος. Η ψυχή είναι το σώμα της και το σώμα είναι η ψυχή. Λοιπόν, επομένως, αυτά τα δύο να προσέξουμε. Αυτά τα δύο να προσέξουμε και με αυτά ζούμε και σε αυτά θα ζούμε και αυτά θα μας οδηγούν και τα οποία θα τα στρατεύει η Εκκλησία μας και θα τα οδηγεί στην αλήθεια και στην πραγματικότητα. Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Σάββα, που μας τα έπεσε αυτά. Έχει γράψει και στο βιβλιαράκι, το δεν ξέρω αν το πήρε, πατέρα Σάββα, το βιβλιαράκι που έφτιαξε, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει συγκεντρώσει τη θεωρία του, την ψυχή του, όσα εμάθαινε εκεί στο Άγιον Όρος, γιατί στο Άγιον Όρος ήταν
κοντά τα κελιά μας. Τα κελιά μας ήταν στο ίδιο σπίτι, ήταν, είμαστε εκεί. Εγώ είμαι πάνω ακριβώς από τον Βασάβα και φροντίζω να μην κουνιέμαι εκεί στο κρεβάτι, τραβάω το τραπέζι και τα λοιπά και τον ενοχλώ. Αλλά είμαστε μαζί και το ξέρω, και ξέρω πως έχει φτιάξει εκεί πέρα ο άνθρωπος. Και πράγματι αυτά πρέπει να, ακόμα θα το να τα απλοποιήσει για να μπορούν να γίνονται αντιληπτά και να είναι λιγότερα. Όχι τώρα με στα περισσότερα, με ζάλισες τώρα δηλαδή. Δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε όλα. Άρα θα δώσει ο Θεός, με διευχόνσου να τα κρατήσουμε. Να κρατήσουμε. Πώς και με. Δεν ακούω ρε παιδί. Ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνστάς, σήκωστε εκεί πες. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Καλά, και να μην κρατήσουμε, λέει, αρκεί που είδαμε τον Πατέρα Σάββατο, βλέπουμε τον μπροστά μας και έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι, αυτά ζωή και αυτά, αυτός είναι ο Πατέρα Σάββατος. Δηλαδή, πήγαιναν οι μοναχοί που πήγαιναν και επισκέπτονται μια φορά το χρόνο τον Άγιο Αντώνιο, το ξέρεις την ιστορία Κώστα, έτσι. Δεν είναι οι μοναχοί από μακρινά μέρη. Γιατί την εποχή εκείνη αυτή δεν είχαν ούτε αυτοκίνητα ούτε τίποτα. Για να πας από την Ερυθρά Θάλασσα και να φτάσεις στον Άγιο Αντώνιο, εκεί που ήταν το μέρος του Αγίου Αντωνίου, θα έπρεπε να κάνει μια μέρα περπατώντας. Λοιπόν, πήγαινε μπας περιπτώσει πολλοί πήγαιναν στον Άγιο Αντώνιο και το επισκεφτόταν και έλεγανε, κουβέντιαζαν. Λοιπόν, έλεγανε διάφορες απορίες και διάφορα αυτά. Τέλος πάντων, όπως και εμείς τώρα, ακούμε τώρα αυτό το Παπα Σάββα. Το Παπα Σάββα θα ακούμε. Λοιπόν, ήταν ένας μοναχός, ο οποίος πήγε μία, δύο, τρεις, πέντε φορές που πήγαινε, δεν έλεγε τίποτα αυτός. Και του είπε ο Άγιος Αντώνιος, καλά δεν θα μας πείστε πότε, του λέει. Τι να πω, λέει εγώ, αρκεί μη το βλέπει σε πάρτερ. Μου αρκεί ότι σε βλέπω, πάτερ, λέει. Αυτό είναι το πράγμα. Έβλεπε αυτά τα οποία έλεγε ο Άγιος Αντώνιος, τα είχε ζήσει και ήταν, ακτινοβολούσε στο πρόσωπό του, ακτινοβολούσε αυτά τα πράγματα, αυτές τις αλήθειες. Έτσι λοιπόν και εμείς, βέβαια, είπε όλα αυτά τα πράγματα που Πασάβας και αυτά τα έζησε και τα ζούσε και στο Άγιο Όρος και εδώ που ήρθε, τα ζει, αλλά τι να τα κάνεις, δεν τα καταλαβαίνουμε εμείς μερικές φορές. Λοιπόν, αλλά έχουμε τον άνθρωπο, βλέπουμε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι αρκετό που τον βλέπουμε τον άνθρωπο και αρκετό που σε βλέπουμε Πατέρα Σάββα και μας εμπνέει με την παρουσία σου και σου ευχόμαστε ο Θεός να σε βοηθήσει. Λοιπόν, άντε να πάτε στο καλό τώρα, ο Θεός μαζί σας. Ο Θεός μαζί σας και την άλλη Κυριακή πάλι τα ίδια θα έχουμε. Πότε θα ξανακάνουμε. Να πούμε πότε θα ξανακάνουμε, πρώτο Θεός. Η Κυριακή που ταιριάζει είναι στις 22 Φεβρουαρίου. Έτσι, σύναξη η επόμενη για τους αδερφούς. Είναι. Είναι